Καλημερίζω στη συχνότητα του 984 τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα, μια χαρά εσείς. Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Κύριε Μαρουσάκη, τώρα κοιτάξτε. Για εναλλαγές του καιρού ακούμε, μια βροχές, μια καλοκαιρία. Δεν ξέρω αν αυτό αφορά μόνο τα κεντρικά ή τα βόρεια διαμερίσματα της χώρας. Εμείς προς το παρόν λιακάδα έχουμε και από ό,τι βλέπω από τα δικά μας τα παραθύρια λιακάδα έχουμε. Αλλά από την άλλη υπάρχει εκείνο το ρεπορτάζ, το ανέφερε και στην αρχή της εκπομπής που έβλεπα χθες στην Κρήτη TV της Γεωργίας στη Μακάκη, τα ποσοστά βροχής για τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και πραγματικά αυτό το οποίο ένιωσα ήταν ότι ξεκινάει ο εφιάλτης εάν δεν βρέξει. Τι στην ευχή θα γίνουμε? Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ήταν δύο μήνες ανύπαρκτοι σε ό,τι αφορά το φθινόπωρο, ανοιξιάτικους θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε, και με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και με απουσία βροχών. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, έτσι, ας πούμε, πρόβλημα. Ο Νοέμβριος τώρα δείχνει σιγά σιγά να βάζει σε πιο φθινοπορεινή τροχιά τη χώρα μας. Φαίνεται ότι από αύριο και στη συνέχεια θα δούμε διαδοχικά κύματα κακοκαιριών να επηρεάζουν τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες σε αυτές τις κακοκαιρίες να επηρεαστούν και τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, δηλαδή και η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, που όπως τονίσατε πολύ σωστά υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με την ανομβρία των τελευταίων μηνών. Από την άνοιξη και στη συνέχεια ελάχιστες οι βροχές που έχουν επηρεάσει εκείνα εκεί τα γεωγραφικά διαμερίσματα, και σαφώς οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα με αυτή την εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι η συνέχεια του Νοεμβρίου θα είναι κάπως καλύτερη, θα δούμε δηλαδή βροχές περισσότερες και φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και τα πιο νότια τμήματα της χώρας μας. Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που αναμένουμε αύριο, αύριο σιγά σιγά δηλαδή θα δούμε και από τα δυτικά βροχές σε καταιγίδες να επηρεάζουν πρώτα τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και μέσα στο Σάββατο αρκετές περιοχές της χώρας μας. Τα φαινόμενα αυτά προς την Κυριακή θα κατευθυνθούν και προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή θα επηρεαστεί η Κρήτη, οι Κυκλάδες, επηρεαστούν και οι Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα από αυτές τις βροχές. Θα πρέπει να δείξουμε μία προσοχή, να αυτοτονίσουμε αυτό. Μπορεί όλη αυτή την περίοδο να μην είχαμε βροχοπτώσεις. Είχαμε όμως αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και οι θάλασσές μας λειτουργούν σαν αποθήκες θερμότητας. Είναι ακόμη πολύ θερμές οι θάλασσές μας, πολύ ζεστές. Είναι πιθανόν αυτά τα φαινόμενα, καθώς θα περνάνε πάνω από τις θαλάσσιες αυτές εκεί εκτάσεις, να έχουν και κάποια ένταση. Δηλαδή είναι σε θέση να δημιουργήσουν ακόμη και προβλήματα. Το τονίζουμε αυτό γιατί πέρυσι μια έτσι αντίστοιχη κακοκαιρία, ένα αντίστοιχο κύμα κακοκαιρίας χτύπησε την περιοχή της Κρήτης και μέσα σε λίγες ώρες δυστυχώς άφησε ακόμη και νεκρούς, άφησε πολλά προβλήματα. Μια καταιγίδα που και πέρυσι, να τονίσουμε, το φθινόπωρο χαρακτηρίστηκε από πάρα πολύ λίγες βροχές για τα νότια τουλάχιστον θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, γιατί έχει προηγηθεί μια περίοδος με μεγάλη έτσι ανομβρία, μια περίοδος με υψηλές θερμοκρασίες. Οι θάλασσές μας έχουν μεγάλη ενέργεια, μπορούν να δώσουν μεγάλη ενέργεια σε αυτά τα συστήματα κακοκαιριών που κατευθύνονται και προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και από εκεί και μετά ελπίζουμε αυτές οι βροχές να μην εμφανίσουν την ένταση τουλάχιστον που μας λέει στη θεωρία η μετεωρολογία. Μας λέει δηλαδή θεωρητικά ότι όταν έχουμε αυτές τις συνθήκες μπορεί να έχουν μεγάλη ένταση και να είναι πιο ευεργετικές και να καταφέρουν βέβαια να βοηθήσουν και τον υδροφόρο ορίζοντα που βρίσκεται αρκετά πίσω σε ό,τι αφορά τα αποθέματα των βροχοπτώσεων. Προσέξτε όμως τώρα, όση ώρα σας ακούω πολύ προσεκτικά, δεν σας διέκοψα. Έχετε χρησιμοποιήσει πολλάκι στις λέξεις ελπίζω, ενδεχόμενα, πιθανόν, πιθανότατα να έχουμε όλα αυτά, δηλαδή τις βροχές, έστω και αν είναι λίγες, δεν ξέρω πώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν το μέγεθος, τη διάρκεια αν θέλετε, αυτών των ημερών σε ό,τι έχει να κάνει με τις βροχές. Και βέβαια στο τέταρτο και κυριότερο, αυτή η προσοχή που μας εφιστάτε και λέτε ότι έχετε το νου σας όμως, γιατί αυτές οι αυξομοιώσεις, η ζεστή θάλασσα ακόμα και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρατε ενδεχόμενα να φέρουν έντονα καιρικά φαινόμενα. Ακριβώς. Αυτά όλα που είπατε θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε σε δύο λέξεις. Κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς. Πηγαίνουμε κατά κάποιο τρόπο σε αχαρτογράφητα νερά με την έννοια ότι έχει αλλάξει πράγματι το καιρικό μοτίβο στη χώρα μας. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτό. Προσπαθούν κάποιες κακοκαιρίες να μας χτυπήσουν την πόρτα, όμως δεν είμαστε βέβαιοι αν όλη η χώρα
θα ευεγερνηθεί κατά κάποιο τρόπο, θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των βροχοπτώσεων. Ακόμη όμως και αν βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των βροχοπτώσεων, δεν ξέρουμε άμα αυτές οι βροχές τελικά θα είναι καλές ή θα πείσουν στο πέρασμά τους προβλήματα. Γι' αυτό και μας βλέπετε λίγο κατά κάποιο τρόπο διστακτικούς σε αυτές τις εκτιμήσεις. Πραγματικά είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Και πόσο μάλλον βέβαια όταν έχουν προηγηθεί ακραία καιρικά γεγονότα στη χώρα μας, το είδατε αυτό και τις προηγούμενες εβδομάδες για την περιοχή της Θεσσαλίας. Χτυπήσανε γεγονότα τα οποία είχαμε να δει, βροχοπτώσεις που πραγματικά δεν τις είχαμε ζήσει. Δεν είχαμε ούτε καν φανταστεί ότι θα μπορούσαν να συμβούν αυτά τα καιρικά γεγονότα. Ακόμα και αν στη θεωρία προβλέπονται, εμφανίζονται χαμηλές πιθανότητες να έχουμε τόσο έτσι ακραία έξαρση των βροχοπτώσεων. Και από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, βλέπετε πόσο άνομβρος είναι ο καιρός, πόσο έντονη είναι η ξηρασία, πόσο υψηλές είναι οι θερμοκρασίες προς τα νότια γεωγραφικά διαμέτρα. Σε μια δηλαδή τόσο μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, παρουσιάζονται μεγάλες καιρικές διακυμάνσεις. Και αυτός είναι και ο λόγος όπου δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα φαινόμενα θα φτάσουν τελικά και μέχρι την Κρήτη που τα έχει βέβαια ανάγκη, αν και τα προγνωστικά βέβαια είναι ενθαρρυντικά. Πολλές φορές στο τέλος της όλης εξέλιξης βλέπουμε να κινείται λίγο πιο βόρεια ένα σύστημα και τελικά να μην επηρεάζεται η νότια θαλάσσια χώρα. Αλλά αν ακόμα και επηρεαστεί, πολλές φορές την εποχή που βρισκόμαστε, τα φαινόμενα αυτά είναι ακραία, είναι δηλαδή επικίνδυνα, δημιουργούν δηλαδή περισσότερο πρόβλημα παρά λύνουν προβλήματα. Είμαστε και σε ένα μήνα, άλλο στο Νοέμβριο, στατιστικά φημίζεται για την ένταση σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις στη χώρα μας, ο πιο έτσι βροχερός μήνας και επικίνδυνα βροχερός μήνας για τη χώρα μας. Γι' αυτό και θα πρέπει έτσι να υπάρχει μια εγρήγορση, πέρα ότι περιμένουμε σαφώς με μεγάλη αγωνία τις βροχοπτώσεις και πόσο μάλλον οι αγρότες μας για την Νότια Ελλάδα. Θα πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να είμαστε και σε μια επιφυλακή, γιατί τα φαινόμενα αυτά μπορεί δυστυχώς να δημιουργήσουν προβλήματα. Ωραία. Φημίζεται ο Νοέμβρης για την ένταση των φαινομένων. Να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Λέτε επίσης προσπαθεί η βροχή να μας χτυπήσει την πόρτα, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι πώς θα γίνει αυτή η εμφάνιση και αν ανοίγοντας την πόρτα εμείς θα έχουμε ήπια καιρικά φαινόμενα ή αν θα έχουμε αυτή την ένταση, μιας που είμαστε στο Νοέμβρη. Μήνα παραδοσιακά ο οποίος μας δίνει αυτή την ένταση. Δηλαδή από εδώ και κάτω, όπως. Τώρα δεν πω τώρα κύριε Μαρουσάκη, χαρτογράφητα λέτε νερά, δεν ξέρουμε τι θα έχουμε παρακάτω και γι' αυτό είσαστε κι εσείς διστακτικοί. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Δυστυχώς ο πλανήτης όλος έχει μπει σε μια έτσι τέτοια κατάσταση, σε μια κατάσταση μη προβλέψιμη. Κάποτε μπορούσαμε να μπούμε από το καλοκαίρι, περιμέναμε τις βροχές του φθινοπόρου, ξέραμε πάνω κάτω πως εκεί κοντά στον Οκτώβριο θα έρθουν αυτές οι ευεργετικές βροχές. Ίσως ήταν και λίγο πιο έντονο στο Νοέμβριο, αφήναν κάποια προβλήματα. Τώρα όμως βλέπετε πραγματικά ότι πηγαίνουμε στα άκρα. Έχουμε έτσι ένα διάστημα με έντονα ανοιξιάτικο καιρό, θερμοκρασίες ρεκόρ. Διαβάσατε προφανώς και τις μελέτες που δείξαν έτσι έναν αρκετά θερμό Οκτωβρίου, όχι μόνο βέβαια για τη χώρα μας, αλλά και για άλλες περιοχές της Ευρώπης. Από το παρατηρητήριο Κοπέρνικος, όπως επίσης και από τον Διεθνή Οργανισμό, Παγκόσμιο Οργανισμό, έβλεπα και για το φαινόμενο Ελνίνιο. Ακριβώς. Και είναι και αυτό βέβαια το φαινόμενο το οποίο επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο και τις εξελίξεις και στη χώρα μας αλλά πλανητικά. Δημιουργεί έτσι αυτές τα έντονα σκαπανεβάσματα του καιρού, το μη προβλέψιμο καιρό. Να δούμε τώρα πώς θα οδηγηθούμε. Φαίνεται πάντως ότι ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα πιο βροχοφόρο, με την έννοια όμως να μην έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τελικά αυτές οι βροχές θα πείσουν και πολλά προβλήματα παρά λύσουν προβλήματα. Αυτό που είπαμε δηλαδή και προηγουμένως. Μάλιστα. Κύριε Μαρουσάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας από τον 94. Καλημέρα.